centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μητρόπολη, καλή σας ημέρα από την Καστοριά. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, ευχαριστώ. Καλημερίζω την πανέμορφη Καστοριά και εύχομαι κανένα κρούσμα, κανένα ασθενής και κανένα ατυχές γεγονός και βέβαιος σε κανένα συμπολίτη μας σε όλο τον πλανήτη να τελειώσει αυτή η περιπέτεια. Αναφορικά με αυτό που με ρωτήσατε. Πραγματικά όμως η Καστοριά, να ξέρετε κύριε Μητρόπουλε, είναι σημείο αναφοράς. Έχουμε ήδη 10 κρούσματα στο νοσοκομείο, έναν θάνατο και σήμερα το πρωί είχαμε και έναν ακόμη θάνατο μέσα στο νοσοκομείο της Καστοριάς 70χρονου. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Καστοριά. Είναι δύσκολο, το παρακολουθούμε, σας το είπα και εκτός αέρα, σας τα είπα και συμπαριστάμεθα και να προσέχουμε να τελειώσει αυτή τη συμφορά που βρήκε τον πλανήτη από την αμέλεια και δεν ξέρω τι των ηγετών του πλανήτη. Mm-hmm. Τώρα αναφορικά με το θέμα... Για να εξηγήσουμε με απλά λόγια τους φίλους μας τι γίνεται. Και υπάρχει, πριν τοποθετηθείτε, να σας θέσω ένα βασικό ερώτημα που θέτει η Καστοριά. Έχουν κλείσει με νόμο διάφορα καταστήματα, εμπορικά κτλ. Στην Καστοριά, όπως ξέρετε, δραστηριοποιείται και ο κλάδος της γούνας. Υπάρχουν τα γουναράδικα με 100-150 εργαζομένους. Πολλά από τα γουναράδικα έχουν κλείσει και ο θελός. Το οικειοθελός τι σημαίνει, και ρωτάνε πάρα πολύ αν θα υποφεληθούν. Επίσης έχουμε και πολλούς κτηνοτρόφους οι οποίοι εν ώψη Πάσχα δεν ξέρουν αν θα τεθεί και ο νομός σε καραντίνα όπως έχει ζητηθεί από τους τοπικούς φορείς, που θα διοχετεύσουν το γάλα τους, που θα διοχετεύσουν τα αρνιά τους και τι θα γίνει και με αυτές τις περιπτώσεις. Αν μπορείτε να μας πείτε και για αυτά τα δύο πολύ βασικά ερωτήματα που θέτουν εδώ οι φίλοι μας στην Καστοριά. Πρώτα να πούμε στους αξιοτίμους ακροατές σας, εκτός από το καλό κουράγιο και αντοχές, να προσέχουν ότι από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τις σχετικές υπουργικές εγκυκλίους που θα δίνουν διευκρινήσεις. Να πούμε όμως τι είναι σίγουρο. Σίγουρο είναι ότι τα 800 ευρώ για τον 1,5 μήνα, τα 800 ευρώ τα δικαιούνται οι εργαζόμενοι μόνο σε όσες επιχειρήσεις κλείνουν με κυβερνητική νόμο. Απόφαση. Με νόμο, με την υπουργική απόφαση. Οι υπόλοιπες δηλαδή εδώ στην Καστοριά που έκλεισαν οικειοθελώς, γουναράδικα κυρίως, δεν θα πάρουν τίποτα, κύριε Μητρόπουλε. Δεν υπάγονται, όχι, δεν υπάγονται. Μόνο υπάγονται. Οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν υπό κάποιες προϋποθέσεις, όπως θα εξηγήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Γεωργιάδης, υπό κάποιες προϋποθέσεις να εντεχθούν σε κάποιες ενισχύσεις και φοροαπάλλαγες. Οι εργαζόμενοι σε όσες επιχειρήσεις δεν κλείσουν με κυβερνητική απόφαση, δεν παίρνουν το 800. Άρα, όσες επιχειρήσεις έκλεισαν οικειοθελώς στην Καστοριά, κυρίως γονοποιητικές, η βρυσοδεψία, οι εργάτες αυτή τη στιγμή δεν δικαιούνται τίποτα. Πρέπει να πιέσουμε, και εγώ πίεσα σήμερα στον συνάδελφό σας, τον Παπαδάκη, στον Αντένα που βγήκα, ότι πρέπει να ενταχθούν και όλες οι άλλες επιχειρήσεις, κάποιες λόγω και του δικού σας μεγάλου ενδιαφέροντος στο προσωπικού για τους συμπατριώτες σας, που μου λέγατε εκτός αέρα, και οι κτηνοτροφικές και οι γουναρικές και όλα αυτές, γιατί ξέρω έχω επισκεφτεί αυτό τον ιστορικό σας κλάδο που είναι ο πνεύμονας της δικής σας οικονομίας, πρέπει να στηριχθεί. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κυβέρνηση και 100% εξαγωγικός κλάδος, έτσι, με ό,τι αυτό πρέπει σημαίνει. να διευρύνει και να υπαγάγει και τους εργαζόμενους σε αυτές τις επιχειρήσεις που θα χυμάσουν δυστυχώς για αρκετό καιρό, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έρχονται από και την Ευρώπη. Και εδώ ζητούμε και τη δική σας βοήθεια, κύριε Μητρόπουλε, επειδή είστε από τους ανθρώπους που βγαίνουν συνεχώς στα κανάλια. Προωθήστε και εσείς αυτό το θέμα της ιδιαιτερότητας της Καστοριάς με αυτά που τραβάει και σε σχέση με τα κρούσματα. Εγώ θα το θέσω βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία και πρέπει να τεθεί τώρα. Το 800, όπως είπαμε, το δικαιούνται μόνο αυτές οι κατηγορίες, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που αναστέλλεται η λειτουργία τους με κυβερνητική απόφαση. Ναι. Και δεύτερο, υπάρχει και μία πρόνοια για τους επιδοτούμενους ανέργους που λύγει η επιδότησή τους το μήνα Μάρτιο. Στις 31 Μαρτίου. Μάλιστα, μέχρι 31 προσπαθεί ο κύριος Υπουργός Τουρισμού να υπαγάγει όσον έληξε η επιδότηση το Γενάρη και το Φλεβάρι.
στον επισιτισμό και στον τουρισμό, να μπορέσουν να πάρουν 2 ακόμα επιδόματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση ως έχει. Αυτό δεν έχει κλείσει όμως ακόμα, έτσι. Αυτό το είδα σε μια εκπομπή που μετήχα χθες με τον κύριο Υπουργό Τουρισμού. Το θεώρησε δεδομένο. Α, το θεώρησε δεδομένο. Ωραία. Το θεώρησε δεδομένο και ότι συμπεριλαμβάνεται στην πράξη νομοτικού περιεχομένου που βγαίνει σε λίγο. Άρα για αυτές τις κατηγορίες. Άλλο τίποτε για τους εργαζόμενους δεν υπάρχει. Πέραν του ότι για την ίδια περίοδο θα καλύψει η κυβέρνηση τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, σύμφωνα και με τη δική σας εκεί ερώτηση, η μεγάλη γκρίζα ζώνη είναι αυτές οι επιχειρήσεις που είπατε. Ναι. Και όσες επιχειρήσεις έχουν που εξαιρούνται δυστυχώς. Όση ώρα μιλάμε, κύριε Μητρόπουλε, μας στέλνουν από πλυντήρια αυτοκινήτων και μας λένε ότι δεν μπορούμε να εργαστούμε γιατί τα πιο πολλά αυτοκίνητα είναι εστίες μόλυνσης. Δεν μας έχουν κλείσει εμάς. Μας έχουν ανοιχτούς, λέει, αλλά δεν μπορούμε. Πώς να πω εγώ στο αυτοκίνητο τώρα να καθαρίσω. Έχει απόλυτα δίκιο. Με πήρε σήμερα ψάλτης, νομίζω, από το νομό σας ή από όμορο νομό, που λέει έκλεισε η εκκλησία, δεν ψέλνω και μου είπε ο παπάς δεν θα πάρω μισθό. Δεν θα πάρω κι εγώ τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά αιτήματα. Δικηγόροι, γιατροί που δεν δουλεύουν, ταξιτζίδες, τώρα μου στέλνουν τώρα ερώτημα. Και υπό αυτή την έννοια αντιλαμβάνεσαι. Χθες μας έλεγαν εδώ τα κτέλ. Το κορυφαίο δρομολόγιο που υπάρχει στα κτέλ είναι για Θεσσαλονίκη. Πήγε με 2 επιβάτες και γύρισε με έναν. Ούτε τα διόδια δεν βγήκαν. Θεωρώ ότι ανεξαρτήτως της θεραπείας που νομίζω ότι η επιστήμη και οι έρευνες βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο, έτσι που έρχονται ωραία μηνύματα για αποθεραπεία σε αυτού του δολοφονικού ιού, κύριε Νατσούλη, αγαπητέ Χρήστο, θεωρώ ότι όλη η οικονομία πρέπει να μπει σε μια προστασία και όλα τα επαγγέλματα, ειδικότητες, τα λειτουργήματα να μπουν μέσα σε αυτή την προστατευτική νομοθεσία, η οποία δεν είναι στο κάτω-κάτω της γραφής. Η πρότασή σας είναι να μπουν όλοι, λοιπόν. Είτε έχουν κλείσει εθελοντικά, είτε δεν έχουν κλείσει εθελοντικά. Να μπουν όλοι. Και εμένα θα με ακούσετε και στα αθηναϊκά κανάλια. Σήμερα μίλησα για επίταξη των λογαριασμών του ΟΤΕ της ΔΕΗ. Ή να τα πληρώσει το κράτος ή να μην τα πληρώσουν οι πολίτες. Ναι, με κάποιον τρόπο πρέπει να πληρωθούν και τα τρέχοντα μιας επιχείρησης. Ή και ενός νοικοκυριού, τι θα γίνει. Αυτό το έκανε η Ιταλική κυβέρνηση βεβαίως για όσες οικογένειες είχαν θύματα και απειλάγησαν αυτό. Παρακολουθούμε και την νομοθεσία σε άλλες χώρες. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι αυτά τα μίζερα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση πρέπει να τα επεκτείνει, να τα διευρύνει και να υπαγάγει όλες τις κατηγορίες των πληττωμένων σε αυτή τα μέτρα. Μάλιστα. Υπάρχουν όμως και κάποια ακόμη, να τα σχολιάσουμε και αυτά. Είναι το 60% του ενοικίου επίσης που ανακοινώθηκε για τον Μάρτιο-Απρίλιο για πρώτη κατοικία και επαγγελματική στέγη. Αυτό βεβαίως μεταφέρει κόστος στους ιδιοκτήτες, ναι, αλλά είναι καλό μέτρο διότι οι ενοικιαστές θα πληρώνουμε το μισό, περίπου το μισό ενοίκιο. Έτσι. Oh. Είναι καλό μέτρο. Αυτό βεβαίως επιμερίζεται. Αν ήμουν ιδιοκτήτης όμως δεν θα ήταν καθόλου καλό μέτρο. Στους ιδιοκτήτες, υπ' αυτή την έννοια, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Έχουμε πάρει κι εμείς στην ενυπέξη. Ίσως δώσουν κάτι στους ιδιοκτήτες επίσης για να. Κάποιες ελαφρύνσεις. Διότι εδώ καταλαβαίνεις το κράτος μετακυλεί τη δική του ευθύνη στους ιδιοκτήτες. Είναι αυτό. Βεβαίως θα πείτε ότι το γλιτώνει από τον έμφυα. Που ναι, πάει με τις παλιές αντικειμενικές και το 2020 ενδεχομένως, αλλά ούτε αυτό είναι δικαιολογία, κύριε Νατσούλη. Έχουμε την άμεση επίσης επιστροφή φόρων σε όλους για ποσά έως και 30.000 ευρώ. Αυτό όφειλε να το κάνει η κυβέρνηση, όπως και το απαράδεκτο να πληρώνουν, να μην υπάρχουν αντισυμπτικά, αλλά όπου υπάρχουν να πληρώνει με το υπερφυπιά του 24%. Είναι απαράδεκτα αυτά. Νομίζω ότι μειώνεται τώρα, πηγαίνει στο χαμηλό συντελέστη. Το 6%, ναι, αλλά για καιρό τώρα ο κόσμος αγόραζε. Έχετε δίκιο, ήταν στο 24%. Μπορεί τα αντισηπτικά και τα μαντιλάκια με 24% πρέπει την πρώτη μέρα να εξαιρεθούν, αγαπητέ Χριστό. Τώρα, κύριε Μητρόπουλε, τι γίνεται με άδειες ειδικού σκοπού, όπως λέμε, έχουν αποδυναμωθεί οι υπηρεσίες του δημοσίου. Μας έλεγαν εδώ, ας πούμε, στο τμήμα καθαριότητας του Δήμου, ότι έχουν φύγει πολλοί με τις άδειες ειδικού σκοπού και με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στην καθαριότητα.
Και με τις απολύσεις τι γίνεται, γιατί εδώ ακούμε από χθες ότι σχεδόν έχουν απαγορευτεί και οι απολύσεις. Εδώ ενώ η κυβέρνηση απαγόρευσε, θα απαγορεύσει λέει η κυβέρνηση, αυτό περιμένουμε ναι. και την πράξη νομοτικού περιεχομένου, θα απαγορεύσει τις απολύσεις μάλιστα. μόνο στις επιχειρήσεις που δικαιούνται οι εργαζόμενοι το 800. Μάλιστα. Στις άλλες που είπατε κι εσείς δεν απαγορεύεται. Μάλιστα. Άρα, εκεί... Άρα λοιπόν ούτε... το γουναράδικο που έκλεισε και θελός μπορεί άμεσα να πάει σε απόλυση. Χωρίς να, έχει επιπτώσεις. Κατά... Μάλιστα. Δηλαδή ισχύει η εργατική νομοθεσία των απολύσεων. Βέβαια πρέπει να αποδείξει ότι είχε λόγους λοιπά αυτά στα δικαστήρια. Αλλά δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Δεν προστατεύονται. Μάλιστα. Δυστυχώς. Προσθέτω δυστυχώς. Οπότε για τις επιχειρήσεις όμως που θα απολύσουν ενώ έχουν να είναι αυτές που εν πάση περιπτώσει τη χάνουν των ευεργετικών διατάξεων, τότε θα βγουν εκτός διευκολύνσεων επίσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα βγουν εκτός διευκολύνσεων οι επιχειρήσεις που απολύουν ενώ επιδιώκουν να υπαχθούν στο πακέτο στήριξης. Αλλά αυτά, κύριε Νατσούλη, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξειδικευτούν στην πράξη νομοτικού περιεχομένου που βγαίνει σε λίγο. Σε λίγο. Άρα, και δεν θα είναι τα τελευταία, και με αυτό αν θέλετε να ολοκληρώσουμε. Φαίνεται, και δεν θα είναι και τα τελευταία μέτρα. Μάλλον θα ανακοινωθούν και άλλα την άλλη εβδομάδα. Φαίνεται ότι θα υπάρξουν και την άλλη εβδομάδα και φαίνεται ότι και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί σιγά σιγά αποδεσμεύουν πόρους. Υπό αυτήν την έννοια υπάρχει μεγάλος χώρος και επιχειρήσεις που μου αναφέρατε του όμορφου νομού σας να υπαχθούν σε αυτές τις ευεργετικές διατάξεις, κύριε Νατσούλη. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κουράγιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όσο μπορείτε, επαναλαμβάνω, είναι παράκληση αυτό. Θα το θέσουμε. Τα δικά μας θέματα θέστε τα λίγο εκεί στα τηλεοπτικά τραπέζια που βρίσκεστε. Να είστε καλά. Είναι αυτονόητα και είναι υποχρεωσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.